πείραζα, κουτό παιδί. Με πείραζα, πείραζες, δεν γίνεται να προχωρήσουμε, μην επιμένεις. Μα γιατί αρνιάσαι τον ερωτά μου. Ήρθες με λόγια πλάνα να ξυπνήσεις ότι πιο όμορφο υπήρχε μέσα μου. Και τώρα με αφήνεις. Σκληρέ. Τι έγινε, χαλασμός. Τότε υπήρχε ακόμα χωροφυλακή και αστυνομία. Η χωροφυλακή των Σπάτων ζήτησε την συνδρομή της αστυνομίας Αθηνών, γιατί δεν μπορούσε να κουμαντάρει αυτό το πλήθος. Δεν ξέρω γιατί. Ένας γάμος πυροτέχνημα που βάστηξε όσο ένα πυροτέχνημα. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Δεν πειράζει. Βέβαια, σε άκουσα αργότερα να λες κάποια στιγμή ότι μπορεί να ήταν ένας αποτυχημένος γάμος, αλλά ήταν ένα πολύ επιτυχημένο διαζύγιο. Βελούδινο. Βελούδινο, σατάν. Μαλακό. Κοίτα, όταν δεν ζητάς τίποτα, έχεις καλό διαζύγιο. Εγώ δεν ζήτησα τίποτα. Σωστό. Σωστό. Είχα τέλειο διαζύγιο. Γιατί δεν πήγε καλά αυτό? Θέλω να πω... Δεν περπάτησε. Δεν περπάτησε. Δεν δέσατε οι δύο άνθρωποι. Θα έλεγα ναι. Γυρίζοντας πίσω, πιστεύεις ότι ίσως αν είχες κάνει κάποιους άλλους χειρισμούς θα μπορούσες να έχεις μια άλλη διαδρομή στην προσωπική σου ζωή? Δεν μιλώ για τον συγκεκριμένο άντρα. Ναι, λέω... ίσως. Σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Θα μπορούσα να έχω μια καλύτερη ζωή προσωπική. Μπορεί το ισοζύγιο της καριέρας με την προσωπική ζωή... Μπάταρε. Πες το. Μπάταρε, ναι. Εκεί λοιπόν... Μπορεί να είναι η αιτία που είσαι τώρα μόνη, όχι? Οι άντρες δεν ανέχονται μια γυναίκα με επιτυχία προσωπική, με καριέρα προσωπική. Και ειδικά τότε ακόμη και περισσότερο. Και οικονομική ανεξαρτησία. Αυτό δεν το δέχονται με τίποτα. Θέλουν να είναι εκείνοι τα αφεντικά. Εκ των πραγμάτων δεν γινόταν να είναι τα αφεντικά. Δεν γινόταν. Δεν διάλεγα ίσως και τους πιο δυναμικούς ανθρώπους στη ζωή μου. Δεν ξέρω τι φταίει. Θα φταίω εγώ. Ποιος άλλος. Ίσως τους τρόμαζες, ίσως αυτό που λες. Ναι, τρόμαζε η όλη εντύπωση, η λάθος εντύπωση. Λοιπόν... Είμαι μια γυναίκα που της άρεσε να μαγειρεύει, να είναι νοικοκυρά, να είναι φοιτητικό. Δεν το αναγνώριζαν αυτό, δεν το πιστεύαν. Ήθελες να κάνεις οικογένεια. Εκείνοι είχαν άλλη εικόνα για σένα. Το σινεμά. Το σινεμά φταίει για την εικόνα. Μοτόρ, αγάπη, playback, 8-1 πρώτο. Δεν μ' αρέσουν τα καλύτερα κέντρα, του τα δω μ' αρέσουν. Μα τι γούστα έχεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Γούστα λαϊκά. Κάποιος δεν συμφωνάει με τα γούστα, μα μολάει με λάνη. Ω. Ούτε ο, ούτε α. Σε κουμψώ. Μάζεψε τις τουαλέτες και πάμε. Δεν πάω πουθενά, παράταμε. Μπρε, πάμε, σου λέω. Τι! Μην κοιτάς εμάς τα λαϊκά. Με φιλάς. Εγώ. Τι. Εδώ δεν αρχίσαμε κάποτε. Τότε ήταν η αρχή. Τι φοβάσαι? Αυτό που βλέπω στα μάτια σου όταν με κοιτάς. Ήθελα να έρθω κοντά σου, αγάπη μου. Δεν αντεχάλω. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρα σε έναν συμπροταγωνιστή σου σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Φίνος Φιλμ. Έναν από τους πιο ωραίους άντρες του ελληνικού σινεμά. Έναν από τους δυνατούς ζεμπρεμιέ εκείνης της εποχής. Πάμε να πούμε καλησπέρα στον κύριο Νίκο Γαλανό. Αγαπητέ Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Είμαστε... Καλησπέρα, Μαίρη μου. Καλησπέρα, καλέ μου. Πώς είσαι? Είμαι καλά. Εσύ? Μια χαρά από ό,τι βλέπεις. Νίκο, πες μας για τη Μαίρη Χρονοπούλου τη Σταρ και πες μας για τη Μαίρη Χρονοπούλου τον άνθρωπο. Πες μας για τις συνεργασίες σας, για το πώς ήταν αυτή η ντίβα του ελληνικού σινεμά και πώς ήταν στην προσωπική ζωή όταν έσβηναν τα φώτα και οι κάμερες. Συναντηθήκαμε... στην πρώτη ταινία για μένα, στη Λεωφόρο του Μίσους, όπου έκανε την αδερφή της μητέρας μου, η Μαίρη, και υποτίθεται ότι είχαμε μία έτσι σχέση αγάπης, δυνατή, θεία με ανιψιό, που λέμε. Κάναμε και άλλες ταινίες και βρεθήκαμε και στο θέατρο. Ναι, αυτό το οποίο εγώ είχα καταλάβει τότε, βέβαια, εντάξει, ήμουνα νέος, όσο μπορούσα έτσι να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα. Πέρα από την ντίβα, από τη στάρ, από το ένα φωτεινό πρόσωπο που ήταν η Μαίρη, είχε κάποιες ευαισθησίες και την είχα πιάσει, που χωρίς να το θέλει, στο καμαρίνι να κλαίει.
Αυτό μου έχει μείνει από την Μαίρη. Η πρώτη μου έτσι σκέψη ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το τέρας της τέχνης, της διασημότητας, ξέρω εγώ, όλων των γεγονότων της εποχής εκείνης, αλλά εδώ έχουμε και έναν άνθρωπο. Σαν ηθοποιός πώς ήταν όταν έπαιζες μαζί της, πώς αισθανόσουν? Λοιπόν, στην αρχή ήταν το λεγόμενο track που παθαίνουμε εμείς ηθοποιοί. Δηλαδή, γιατί έπαιζα με μία star, με μία diva, με μία vedetta, με μία πολύ έντονη προσωπικότητα που είχε. Η Μαίρη είχε μία πολύ δυνατή προσωπικότητα και σαν καλλιτέχνης και σαν γυναίκα, αλλά και σαν άνθρωπος. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπος φοβάται να πλησιάσει ή πλησιάζει διστακτικά ή δεν πλησιάζει και καθόλου. Γι' αυτό και καταλαβαίνω τώρα που άκουσα έτσι λίγο που και για την προσωπική της ζωή που έλεγε. Δηλαδή, εντάξει, δεν ήταν τόσο εύκολο ούτε να επιβάλλει ο άλλος, είτε ήταν σύζυγος, ήταν φλερτ ή φίλος έστω ακόμα, τη γνώμη του στην προσωπικότητα της Μαίρης, και ούτε ήταν εύκολο και για τη Μαίρη, ας πούμε, να δεχτεί κάποια πράγματα. Αλλά σιγά σιγά, ξέρεις, ήταν τόσο απλή. Εμείς ταιριάξαμε τόσο πολύ, αγαπηθήκαμε τόσο πολύ, που να σκεφτείς, θυμάμαι, που συνήθως δεν πήγαινα και λόγω δουλειάς και λόγω ντροπαλοσύνης, δεν πήγαινα συνήθως στο θέατρο να δω παραστάσεις. Κι όμως θυμάμαι που στη Μαίρη πήγαινα. Θυμάμαι, ξέρω εγώ, μια παράσταση που κάνανε στο Ρεξ που είχα πάει. Και καθόμουν στο καμαρίνι με τις ώρες και μπλαμπλάραμε. Είχε ένα, και έχει δηλαδή, κάτι αυτό το κάτι που σε τραβάει. Δηλαδή από τη μια σε κρατάει σε μια απόσταση, ξέρω εγώ, ένα μέτρο, δύο μέτρα, που να βλέπεις αυτό που εσύ νομίζεις στο εξωτερικό. Αλλά από την άλλη σε ρουφούσε, σε τράβαγε να πας κοντά της, να πας δίπλα της, να την ακουμπήσεις, να μιλήσεις μαζί της. Νίκο Γαλανέ, σε ευχαριστούμε από καρδιάς που ήσουν μαζί πολύ μας. Πολύ χαίρομαι. Μερούλα μου αγαπημένη, να είσαι καλά και πάντα δυνατή. Ευχαριστούμε για πολύ. Σ' αγαπάω πολύ. Ευχαριστούμε πολύ αυτόν τον εξαιρετικό ηθοποιό και εξαιρετικό άνθρωπο, τον Νίκο Γαλανό. Απίθανος, δεν είναι? Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω. Θέλω να θυμηθείς πότε για πρώτη φορά σου έκανε κλικ στο μυαλό σου ότι θα γίνεις ηθοποιός. Καμία φορά δεν μου έκανε κλικ στο μυαλό μου. Πώς ήρθε αυτό? Ήρθανε, με πήραν από το σπίτι μου και με βγάλανε στο θέατρο. Σε 37 ώρες έμαθα ένα έργο, εχθίστηκα πρωταγωνίστρια, πήρα πολλά λεφτά, δεν ξέρω γιατί. Με κυνηγούσε αυτή η δουλειά. Εγώ δεν την κυνηγήσα. Τι ήθελες να γίνεις εσύ? Δεν ήθελες να γίνεις ηθοποιός? Χορεύτρια. Χορεύτρια. Ψώνιο απερίγραπτο. Και όχι χορεύτρια underdog, μοντέρνα. Ήθελα κλασικό μπαλέτο. Εγώ ήθελα που αν τη θλατιτού, τούλια, μουσλίνες, λίμνη των κύκλων, ψώνιο του χορού. Δεν ήμουν φτιαγμένη για χορό. Ήμουν 1,75 εξυπόλυτη. Φαντάσουμε τις πουέν, πάμε στο 1,95. Ποιος θα με στήριζε στη σκηνή? Και δεν είχα πολύ ταλαντούχα στο χορό. Δεν είχα το νακ του χορού καθόλου. Εγώ εκεί επιμονή. Νόμιζα ότι θα γίνω χορεύτρια. Και πήγα στο χορό αρχαίου δράματος από το Λύκειο Ελληνίτων, πιστεύοντας ότι θα χορέψω στο χορό αρχαίου δράματος. Τόσο ανταγής παιδίσκη. Και τελικά βολότερνα στο Εθνικό, στο χορό, από εκεί. Και μια μέρα έρχεται η Δέσποινη Διαμαντίδου και μου λέει: να έρθεις, θα βγεις στο Ακροπόλεμο. Εγώ, τι δουλειά στο θέατρο? Είχαν φύγει η Καρέζη και ο Ηλιόπουλος από την παράσταση εκείνη και για κάποιους λόγους που είχαν, για ένα σύμμικτο θέμα που δεν θέλανε. Και σε 37 ώρες έμαθα ένα ρόλο, βγήκα στη σκηνή με πλονζό, έτσι με χαμένη, ένα αγκούρι. Όλα ήρθαν μόνα τους. Ένα αγκούρι, σωστό, στην αρχή. Αγκούρι. Ούτε άρθρωση, ούτε τίποτα. Θυμάμαι πόσα εκατομμύρια αφελούς χάλασα. Έβαζα ένα φελό εδώ και έλεγα στο ρόλο μου, με το φελό, έκοβα το φελό, άλλος φελός. Να απορρίψω το τσεύρισμα που είχα, το εγώ που είχα, σαν το Χατζηδάκι. Φρικτή ήμουνα. Τέλος πάντων, σιγά σιγά τα κατάφερα. Σ' αυτούς τους δρόμους που μοναχοί περπατάτε,
Αυτό περπατάει ένα πλήθος ζωηρό. Κι αντί για βάρκες μικρής κραφτ δεν απαιτάται πάνω απ' τα κύματα στον όμορφο γυαλό. Εκεί που οι μήλοι στεκούν τώρα γκρεμισμένοι, μοντέρνες βιλές αυτοί στην τρομακτικές. Κι η αμούρια που είναι παραμελημένη, μια πλάστα γίνει απ' τις πλέον κοσμικές. Κοινωνία δεν θα κάνουν καϊκάκια, αλλά βαπόρια σούπερ λουξ εκπληκτικά. Και το ψαράδουν τα μικρά λευκά σπιτάκια, ξενοδοχεία θα γίνουν τουριστικά. Θα σε πάω πίσω. Ναι. Θα σε πάω στο 1996, στην προηγούμενη συνάντησή μας, στο Ενώπιος Ενωπίω. Για να δούμε τι μου έλεγες τότε για το ξεκίνημά σου. Πάμε. Η Μαίρη Χρονοπούλου δεν ήθελε να γίνει ηθοποιός. Έγινε ολότελα τυχαία. Η Μαίρη Χρονοπούλου είχε πάει στο χορό αρχαίου δράματος από το Λύκειο Ελληνίδων, πιστεύοντας τότε ως αφελής παιδίσκη ότι όταν πας στο χορό αρχαίου δράματος, χορεύεις. Η Μαίρη Χρονοπούλου είχε ψώνιο πάντατε, και το έχει μέχρι τώρα, κλαίω, όταν βλέπω μπαλέτο, να είναι μια μεγάλη μπαλαρίνα. Πράγμα που, όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι πρωτότυπο. Είναι μάλλον δύσκολο για μια γυναίκα 75 να βάλει και τις πουέντ, μπαλαρίνα με πουέντ, με τιουτί, με τούλι, Λίμνη των Κύκνων, Ζιζέλ και τέτοια. Δεν είχα το ταλέντο να είμαι μια μεγάλη χορεύτρια. Δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός. Είχα το στήριγμα της μεγάλης κυρίας Κυβέλης, η οποία δεν θεωρείται και η πιο καλή ψυχούλα του θεάτρου. Είχε βασανίσει πολύ μεγάλους ηθοποιούς, τη Νοδυνού και άλλο κόσμο. Ήταν λίγο δύσκολο σαν. Έλα που με συμπάθησε εμένα. Και με συμπάθησε και έδωσε και μια συνέντευξη και είπε: αυτή θα γίνει μεγάλη ηθοποιός, το αγγούρι. Χρειάστηκαν 2-3 χρόνια, 4, να με παίρνουν σε δουλειές. Ούτε εγώ ξέρω γιατί με παίρνανε. Ίσως ήμουν το καινούριο φρούτο, γιατί επενέβη κάποια αστυνομία να με σταματήσει. Μπήκα στη σκηνή και κάθισα και δεν έβγαινα, ενώ δεν έπαιζα για να με πιάσει αστυνομία, γιατί δεν είχα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Και μετά έδωσα εξετάσεις σαν εξαιρετικό ταλέντο και τυφλός τυφλών οδήγη. Παρέσυρα και τη Μάρο την Κοντού. Μια και να εξετάσω εγώ, έδωσε εκεί η Μάρο. Δηλαδή, όταν με πήρε εμένα πρώτη φορά να μου δώσει έναν πρώτο ρόλο, τότε δεν υπήρχε περίπτωση να δουλέψει μια ψηλή αδύνατη μακρομούρα κυρία. Ας μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή δεν είχε κάνει καριέρα στην Ελλάδα. Καλά, μην εμφανίζεσαι και ως η πανάσχημη, ας πούμε. Συγγνώμη, αγάπη μου. Ούτε η κυρία Μελίνα Μερκούρη. Και δεν ήσουν απλώς μια κούκλα, ήσουν και μια εξαιρετικά γοητευτικά γυναίκα και παραμένει. Δια τους ολίγους βιτσιόζους. Δια τους ολίγους βιτσιόζους. Το πολύ κοινό ήθελε μουτράκια, μητούλες, χιλάκια, κοριτσάκια, έτσι ζουμπουρλούδικα. Ούτε η κυρία Μελίνα Μερκούρη, ούτε η κυρία Ειρήνη Παπά, καλονές, πολύ πιο ωραίες από μένα και πιο σημαντικές, κάναν καριέρα στην Ελλάδα. Μην το ξεχνάς αυτό. Χρειάστηκε να βγουν έξω από την Ελλάδα για να γίνουν οι αντίστοιχες μεγάλες στάρ. Σωστά τα έλεγες. Οποθέτει. Πολύ σωστά. Και παρόμοια με τη σημερινή. Απόλυτα παρόμοια. Απόλυτα παρόμοια. Συνέπεια Κόπια. Απόλυτη. Θυμητικό καλό. Απόλυτη συνέπεια. Η μητέρα σου. Πώς αντιμετώπισε την επιλογή να γίνει ηθοποιός? Έλεγε ότι είμαι θετική στις επιλογές του παιδιού μου και δεν ξέρω τι. Μαύρα ψέματα, θηρίο έγινε, δεν το ήθελα καθόλου. Με φανταζόταν, επιστημόνισα τον καιρό εκείνο, τον εγγύης ή δικηγόρος ή οδοντίατρος. Ήταν λίγα χρόνια σπουδών και μετά ήσουν έτοιμη και για γάμο. Δεν έγινε ούτε δικηγόρος ούτε οδοντίατρος. Κατέληξα θεατρίνα. Να κάνω. Γενικά αυτή ήταν μια δύσκολη σχέση, η σχέση με τη μητέρα σου. Ναι. Δύσκολη. Έχω ξαναπεί, σχέση. Δεν ήταν εύκολη. Ήταν δύσκολη γυναίκα η μαμά μου. Ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι. Τώρα, η πρώτη μεγάλη επιτυχία. Η πρώτη φορά που ένιωσες ότι εδώ κάτι γίνεται. Κόκκινα φανάρια. Κόκκινα φανάρια. Είναι επίσημη πρεμιέρα. Και έχω ένα πολύ ωραίο μονόλογο και μετά γυρίζω πλάτη στο κοινό και φεύγω έτσι στραπατσαρισμένη, γυναίκα του λιμανιού, χιλιοπηδημένη και όλα αυτά. Και πάω στο βάθος της σκηνής και ξεσπάει ένα χειροκρότημα σε εκείνη τη σιωπή, 5 λεπτών από το κοινό. Εκεί πλάτη στο κοινό είπα, θα μείνω στο θέατρο, τα λέω. Ήταν η πρώτη φορά που δικαίωσα τον εαυτό μου εγώ η ίδια, σπάνιο πράγμα. Ένιωσες από τον κόσμο
να παίρνεις το κλειδί που ανοίγει την πόρτα για να προχωρήσεις. Μένεις, κυρά μου, εδώ είναι ο χώρος. Μένεις. Ναι. Αύριο, αγόρι μου, αύριο. Σήμερα έχουμε κλειστά. Θέλετε να πάμε μαζί στον κινηματογράφο? Εντάξει, αγόρι μου. Τώρα σαν καλό παιδί γυρνά από εκεί να ντυθώ. Τα ρούσα πως τα χαιρόσουν όταν σου έλεγα να παντρευτούμε. Μας η μονάχα με κορόιδεψες. Είναι κάτι που δεν γίνεται, δεν το καταλαβαίνεις. Είσαι ακόμη παιδί. Αν έχεις πάει του στρατιώτης. Εγώ είμαι αυτή που είμαι. Δηλαδή, Μέρη, δεν με θέλεις? Σε θέλω, πώς δεν σε θέλω? Αφού κι εγώ σ' αγαπώ. Όμως αυτά είναι πράγματα που δεν γίνονται έτσι βιαστικά, αγόρι μου. Τώρα θα πάμε να καλησπερίσουμε έναν εξαιρετικό ηθοποιό. Εγώ θα τον χαρακτήριζα θρύλο του ελληνικού σινεμά. Έχετε βρεθεί να παίζετε σε αγαπημένες ταινίες, στις Θαλασσιές στις Χάντρες, στο Μια Κυρία στα Μπουζούκια, στο Γοργόνες και Μάγκες. Έναν γλυκύτατο ηθοποιό που όλοι τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε, τον κύριο Γιάννη Βογιατζή. Κύριε Βογιατζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλέ, και στους δυο σας. Για χαρά. Με την αγάπη μου. Πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας και ελπίζω σύντομα να σας έχω κάποια στιγμή και εδώ στο στούντιο του Ενώπιος Ενωπίω. Με μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα όμως μιλάμε για αυτή τη φοβερή και τρομερή γυναίκα, τη φοβερή και τρομερή ηθοποιό, τη Μαίρη Χρονοπούλου. Και θέλω να θυμηθείτε τη συνεργασία μαζί της και να μου πείτε πώς ήταν όταν παίζατε μαζί και πώς ήταν πίσω από τις κάμερες. Με τη Μαίρη τη Χρονοπούλου έχω παίξει και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Η Μαίρη ήταν κάτι το απίστευτα σπουδαίο. Ήταν η τέλεια γυναίκα. Η ηθοποιός εκείνη η οποία ερμήνευε τέλεια τους ρόλους. Χόρευε υπέροχα, τραγουδούσε θαυμάσια και είχε ένα στυλ, ένα παρουσιαστικό που και μόνο με την εμφάνισή της επιβαλότανε. Ήταν πληρωτέα δηλαδή, άμα τη εμφανίσει. Ακριβώς. Με το μεγαλύτερο νόμισμα που κυκλοφορεί. Σε έπιανε δέος, την έβλεπες και δεν ήξερες τι να κάνεις εκείνη την ώρα. Ήμουνα από τους μεγάλους της θαυμαστές. Τη λάτρευα σαν προσωπικότητα και σαν άνθρωπο. Δηλαδή με το στυλ της και μόνο που παρουσιαζότανε, σου επιβαλότανε. Ήτανε μια γυναίκα που ήθελες να την έχεις μητέρα σου, αδερφή σου, κόρη σου. Το τέλειο πλάσμα. Και άλλα πράγματα, νομίζω και άλλα πράγματα. Ακολουθούσε, να σας πω. Δηλαδή, κύριε Βογιατζή μου, όχι μόνο κόρη και αδερφή. Όχι μόνο κόρη και αδερφή. Τέλειο, τέλειο. Χόρευε υπέροχα. Τραγουδούσε θαυμάσια. Είχε μια αρχοντιά από τη φύση της και μόνο. Μετά που τη γνώρισα κάπως καλύτερα και όλοι πια την είχαμε βγάλει, η Μαίρη ήτανε αυτό που λέμε ψυχούλα. Σε μια δύσκολη στιγμή πήγαινε στη Μαίρη και σου έδινε μια λύση. Όχι λύση δικαστική από απόσταση. Ένιωθες έναν δικό σου άνθρωπο να γίνεται ένα με σένα, να νιώθει τα προβλήματά σου, να σε καταλαβαίνει πλήρως και εσύ να την αγαπάς ακόμα περισσότερο από όσο την αγαπούσες πριν της απευθύνεις το λόγο. Τα είπατε υπέροχα και αναδείξατε μέσα από αυτά που είπατε και το δικό σας μεγαλείο ψυχής, που άλλωστε το καταλαβαίνουμε κάθε φορά που σας βλέπουμε σε κάποια από τις παλιές ταινίες ή το καταλαβαίναμε όταν σας βλέπαμε να πρωταγωνιστείτε στο θέατρο. Ευχαριστώ. Στην ταινία της Μιμής ήταν απόλυτος. Είναι εκπληκτικός ηθοποιός και εκπληκτικός άνθρωπος. Θα δούμε εδώ, αφού ευχαριστήσω από καρδιάς τον κύριο Γιάννη Βογιατζή, στον οποίο ξαναλέω σας περιμένω σύντομα στο Ενώπιος Ενωπίω. Θα έρθω με την αγάπη μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω να στείλω μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη
και αγκαλιά στη Μαίρη μου. Δηλαδή, μαθαίνω ότι καλά, είναι τελείως καλά. Και για μένα είναι μια ευτυχισμένη στιγμή αυτό που ακούω. Γιατί η Μαίρη έχει πολλά να δώσει ακόμα στο θέατρο. Είναι ανεξάντλητη σε γνώσεις, σε παιδεία. Όταν τη νιώσεις και τη ζήσεις καλύτερα και δεις το μέγεθος των γνώσεών της, της παιδείας της και προπαντός την ανθρωπιά της, τόσο θα την αγαπήσεις περισσότερο. Μαίρη μου, σε αγαπώ πάρα πολύ. Για χαρά σου, Γιάννη, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βογιάννη. Καρμάρι μου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Τι γλυκός άνθρωπος είναι αυτός. Τι άνθρωπος. Και πόσο καλός ηθοποιός. Λοιπόν, ας θυμηθούμε τώρα, γιατί νιώθω ότι έχει συγκινηθεί. Ας θυμηθούμε μερικές ωραίες στιγμές από τις ταινίες σου. Και γιατί δεν ρε μπεσαλίδες. Έτσι γουστάρουμε. Ήρθαμε να πάρουμε τα αργανά μας. Πώς από εδώ, γρήπη? Για εσάς ήρθα. Μα τι συμβαίνει? Εσείς δεν έχετε να κλάψει την ύδρα? Ναι. Δεν έχετε και ένα στη Μύκονο? Έχω. Το όλον δύο. Και ένα στις Πέτσες? Τρία. Γυρίστε μαθηματικά, μπράβο. Μαρία, σε κάνω πολύ χάζι. Κι εγώ, κυρία. Κι εσύ? Που ενώ έχεις χρήματα, ξεκιάσαι τσίφτηκα. Έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος, Μαρία. Απλός και πλούσιος. Τι είπε? Ποντάκι, άκουσε με. Τι είπα, τελειώσαμε. Όχι! Ναι. Θα μου πεις τώρα γιατί κουνάγεις το κεφάλι σου. Γιατί πρώτη φορά μου τα ρίχνει μια γυναίκα. Έχετε αρχίσει και γίνεστε επικίνδυνες, το ξέρεις. Μπα, εδώ και η γρήπη. Κωστάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα σου ήταν καταπληκτική. Αλλά άλλη τις 2000 που σου έδωσα. 2000 που σου έδωσα. Πού μου έδωσα. Αυτό είναι. Ποιος μου έδωσα. Είστε σίγουροι, εγώ ήμουν. Έλα τώρα, Κωστάκη, με δουλεύεις. Εσάς σας ενδιαφέρει μονάχα το χρήμα. Ή μάλλον οι επιχειρήσεις. Ακριβώς. Λοιπόν, σας κάνω μια πρόταση. Τι πρόταση? Θέλετε να γίνετε συνεταίρος? Εμέτε, κύριε Ιάσον. Ιάσον, δεν σας λένε? Ιάσον, Ιάσον. Αν είχατε ένα σπίτι και θέλατε να αγοράσετε μια τράτα ή μια βάρκα και δεν είχατε λεφτά, θα το πουλούσατε, ναι ή όχι? Γιατί γελάτε, τι σκέφτεστε? Σκέφτομαι πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα τόσο όμορφο κεφαλάκι να υπάρχει ένα τόσο πρακτικό μυαλό. Με το ηρωνικό σας κομπλιμέντο δεν απαντήσατε στην ερώτησή μου. Λοιπόν, σας ρωτώ, θα το πουλούσατε, ναι ή όχι? Λοιπόν, αυτά που είπε και ο Γιάννης ο Βογιατζής, αλλά και ο Νίκος Γαλανός πριν, επιβεβαιώνουν αυτό που σου είπα λίγο πριν, Μέρη, ότι δηλαδή οι άντρες σε είχαν ως ιδανικό στο μυαλό τους και σε πλησίαζαν βάζοντας είτε τον πήχη πολύ ψηλά ή δεν σε πλησίαζαν γιατί τρόμαζαν. Θεωρούσαν ότι θα εισπράξουν όχι. Αυτό μου συνέβη και πρόσφατα. Και πρόσφατα. Ναι, περίεργο πράγμα. Άσχημο. Κακή φήμη. Κακή φήμη. Πολύ κακή φήμη. Λοιπόν, βρήκα όμως έναν άντρα, τον οποίο ξελόγιασες και μάλιστα τον έβγαζες, λέει, σε μπουάτ, ενώ η μητέρα του πίστευε ότι κοιμόταν. Σε τρόμαξα. Μιλώ για το βαφτιστήρι σου. Πουλάκι μιλώ μου. Για τον Άλκη Κούρκουλο, ο οποίος μας λέει ότι με την ονά μου πήγα πρώτη φορά σε μπουάτ, ενώ πουλάκι η μαμά μου πίστευε ότι κοιμόμουν. Πουλάκι πάμε μου. Να δούμε τι λέει για σένα. Ένα καράβι η ζωή που δεν αράζει πουθενά, περνάει και φεύγει ένα πρωί. Η Μαίρη μου είναι η νονά μου. Είμαι από τα τυχερά παιδιά που μεγαλώσανε με μια νονά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με όλη τη σημασία της λέξης νονά. Με αγαπούσε πολύ. Λαμπάδες και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα τα αυτά που κάνει μια καλή νονά, εν πάση περιπτώσει. Ήταν πολύ φίλοι με τον πατέρα μου και με τη μητέρα μου. Νομίζω ότι θα τα πει ίδια καλύτερα, ότι τον είχε κάτι σαν μεγάλο αδερφό, ο οποίος την ήθελε βέβαια στις δουλειές μαζί, ήθελε να παίζουν μαζί, γιατί την αγαπούσε και την εκτιμούσε βέβαια για το ταλέντο της. Ευτύχησα να παίξω μαζί της. Κάτι πολύ ωραίο. Όμως στην πραγματικότητα αυτό το μυστήριο είναι που σε τραβάει κοντά του. Για την παράσταση μιλάς, για τη ζωή μου. Αυτό εσύ πρέπει να το αποφασίσεις. Μια γυναίκα η οποία ήταν πολύ προσιλωμένη. Στόχο, επιμονή και επιμονή πάνω στη δουλειά της.
Εκείνη την ημέρα στην Αμμουδιά. Οι άνθρωποι μου ρίχθηκαν ήταν φίλοι σου, το ξέρω από την πρώτη στιγμή. Θέλεις να ανέβεις στην κορφή της σκάλας, ήμουν το πρώτο σκαλοπάτι και αυτό το ξέρω. Τώρα όμως έφτασες, Άγγελε. Είσαι ψηλά. Αν πέσεις θα τσακιστείς, θα γίνεις λιώμα, Άγγελε. Πήγε μπροστά μου. Αυτό που θα σας πω για τη Μαίρη είναι μια γλυκιά ανάμνηση που θυμάμαι. Ήμουν μικρός, γύρω στα 10. Κάπου εκεί είχα πάει να μείνω στο σπίτι της, όπου σκάει ένα τηλέφωνο από τη μητέρα μου, πως είναι τα παιδιά κοιμούνται. Πολύ ωραία. Και μόλις κλείνει το τηλέφωνο, πάμε παιδιά, και ήταν η πρώτη φορά που πήγα σε μπουάτ και είδα τον Πουλόπουλο να τραγουδάει. Αυτή είναι η Μαίρη. Μαίρη μου, σ' αγαπώ πολύ. Η ζωή είναι ένα καράβι. Αυτά αυτό είπε... είναι το πιο συγκινητικό σημείο της εκπομπής. Ναι, ναι, γιατί αυτόν τον βλέπεις και σαν παιδί σου, τον βλέπεις και σαν γιο σου. Ιησού Χριστέ, τον λατρεύω. Τον είχα πάει στην Μπουάτ 10 χρόνια. Τον πήγες 10 ετών στην Μπουάτ. Να ακούσεις τον Πουλόπουλο, δεν πίστευε η μαμά του ότι έβαλες τα παιδιά για ύπνο. Κοιμούνται, ναι. Να σου πω, Μαίρη, μίλησέ μου για τη σχέση σου με τον Νίκο Κούρκουλο. Η απόλυτη. Σχέση. Η απόλυτη σχέση. Ο πατέρας μου εγκατέλειψε νωρίς. Ήσουν μικρή, πολύ μικρή. Πολύ μικρή, 7 χρονών. Ο αδερφός που δεν είχα, η οικογένεια που δεν είχα, ό,τι σημαντικό κάναμε στη ζωή, το κάναμε μαζί. Δεν δούλευε χωρίς εμένα. Μόνο όταν έκανα άλλη ταινία, έλεγε τι θα κάνω μαζί. Πάντα μαζί, πάντα μαζί. Με φρόντιζε. Είναι η πιο ισχυρή παρουσία που ένιωσα στη ζωή μου. Ήταν πολύ σημαντικός για μένα. Ο Νίκος με έχει τραυματίσει η απουσία του. Είμαι ορφανή ακόμα, πίστεψέ το. Μου είχες εξομολογηθεί στην παλιά μας συνέντευξη ότι ακόμη και στα αισθηματικά σου, αν ένιωθε ότι κάποιος δεν σου φερόταν όπως πρέπει, ήταν ο μεγάλος αδερφός. Τον έπαιρνε τηλέφωνο. Νίκο, τρέχα, βοήθεια. Με σκοτώνει. Τρέχει ο Νίκος με τις πιτζάμες. Ένα μια ζακέτα από πάνω με τη μηχανή εργότανε. Πλάκωνε στο ξύλο τον. Αυτόν που τόλμησε. Τόλμησε και γινόταν μακελιό. Του κόβε και την καλημέρα. Μετά από ένα καμήνα, εγώ είχα συμφιλειωθεί με τον σύντροφο. Είμαστε απλώς καλοί φίλοι. Πίναμε καφεδάκι. Μας έβλεπε ο Νίκος και λέει. Μα πίνεις καφέ μαζί του και εγώ τον έπειρα και δεν του μιλάω τον ανθρώπο. Καταπληκτική. Κανονικός σχέση. Μεγάλος αδερφός. Όχι μεγάλος, ήταν ένα χρόνο μικρότερο. Όχι, λέω, είχε τη συμπεριφορά του μεγάλου αδερφού. Του πατέρα που δεν είχα, του αδερφού που δεν είχα, της οικογένειας που δεν είχα. Ήταν το παν για μένα. Από άλλους συμπροταγωνιστές, ποιους ξεχωρίζεις? Έχεις συμπροταγωνιστήσει με όλα τα ιερά τέρατα του ελληνικού. Κοίτα, σινεμά. Τυφερός φίλος ήταν ο Γιάννης Βόγλης. Ο Γιάννης? Βόγλης. Πολύ τυφερός. Και φοβερός ηθοποιός. Τον έχασα και από την ίδια καταραμένη αρρώστια και αυτόν. Γείτονος καλός στην Παιανία ήταν ο Φέδωνας. Ο Φέδων Γεωργίτσης. Τον έχασα και αυτόν. Παίξατε πολλές ταινίες μαζί. Καλές ταινίες. Ναι, καλές ταινίες. Τέσσερις. Και με τον παπά Μιχαήλ έπαιξες μαζί. Τον Δημήτρη κάναμε το πρώτο μας θείασο. Παίξαμε την κοπαγία της Αγκάθα Κρίστη. Μετά κάναμε τα Οργισμένα Νιάτα του Όσμπορν, μια εμβληματική παράσταση, τρομερή παράσταση. Και με τον Καζάκο έπαιξες. Πολύ. Και με τον Κώστα Καζάκο έπαιξες. Πολύ, πολλές ταινίες. Με πάρα πολύ καλούς τοπίους έχω παίξει τελικά. Πολύ καλούς τοπίους. Υπάρχει κάποια συνεργασία που δεν έκανες και σου μείνει αποθυμένο? Κάποιος ναι, με τον θα ήθελα να έχω παίξει με τον Βέγκο. Με τον Θανάση Βέγκο. Με τον Θανάση Βέγκο. Λοιπόν, τι θυμήθηκα τώρα και πες μου αν έχω λάθος. Θυμήθηκα ότι την ώρα που έμπαινες στην εκκλησία με τον άντρα σου, όταν παντρεύτηκες, σου φώναξε ο Βέγκος. Μαίρη. Μαίρη. Με πρόδωσες. Είχες πει ότι θα παντρευτείς κάποιον σαν και εμένα. Αυτός δεν μου μοιάζει Μαίρη, καθόλου. Δεν παντρεύεσαι, Μαίρη μου. Του έλεγα Θανάση μου, άμα βρω κάποιον και φύγεσαι, να τον παντρευτώ. Δεν βρήκα κάποιον σαν τον Βέγκο, παντρεύω άλλον. Και μου φώναζε στην εκκλησία, με πρόδωσες, δεν μου μοιάζει αυτός που παίρνεις ο γλυκός μου, τι παιδί. Με τον Θανάση Βέγκο, συνοχωριά μου πολύ που δεν έπαιξε. Που δεν έπαιξες. Τον αγαπούσα πολύ. Ήτανε ψυχούλα καλή αυτός.
από τις θεατρικές σου εμπειρίες σε σχέση με το πέρασμά σου από τον κινηματογράφο. Τι κρατάς? Θέλω να πω, αν τα βάζεις στη ζυγαριά, τι μετράει περισσότερο για σένα? Οι στιγμές σου στο σανίδι ή οι στιγμές σου... Το θέατρο είναι ένα βασικό μοντέλο καριέρας. Σε κρατάει, είναι η κολόνα, το σίγουρο. Αλλά ο σινεμάς είναι λατρεία. Είναι λατρεία. Δεν πλήττω στον κινηματογράφο. Στο θέατρο έπλητα, Νικόλα μου. Άντεχα τις πρόβες, την πρεμιέρα, τη γενική δοκιμή, 20 μέρες παραστάσεων και μετά αυτοκτονία. Έπλητα. Τα ίδια πράγματα. Επειδή ήσουν αναγκασμένη κάθε βράδυ να κάνεις τα ίδια. Το ίδιο και ο Τάκης ο Χόρν. Δεν μπορούσε καθόλου την επανάληψη. Στο σινεμά, κάθε πλάνο είναι μια διαφορετική ιστορία. Κάθε σκηνή είναι άλλο έργο. Μα είναι θαύμα το σινεμά. Αυτό το πάντραμα τεχνικής, τεχνολογίας, όλα παρέα μαζί, με μαγεύει. Συνειδητοποιώ τώρα ότι δεν μιλήσαμε καθόλου για τραγούδι. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Σε 2-3 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Έχει πει μερικά τραγούδια, δεν έχει πει πολλά, μερικά έχει πει. Αλλά τα τραγούδια... Καμιά τριανταριά, μη σου πω. Καμιά τριανταριά. Ναι. Νόμιζα ότι είναι λιγότερα, έχεις πει τόσα. Νόμιζα ότι είναι καμιά δεκαπενταριά. Τα τραγουδάμε ακόμη. Ορισμένα από αυτά θα τα τραγουδάμε για πάντα. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Απλώσε το μεσονυχτή, το γλυκό του δίχτυ, πάνω στη μικρή μας γειτονιά. Ξέχασε τα όλα τώρα, είναι της αγάπης ώρα, βάλε το κλειδί στην κλειδονιά. Καμαρούλα μια σκαλιά, δύο επί τρία, όχι και λατρεία, δίχως και φιλιά. Καμαρούλα μια σκαλιά, δίχως και φιλιά. Το κερί να σβήσει και να μας αφήσει μόνους μες στη νύχτα την καλή. Σφίξου στην καρδιά μου επάνω για να σε ζεστάνω σαν χελιδονάκι, σαν πουλί. Δύο επί τρία, όχι και λατρεία, δίχως και φιλιά. Καμαρούλα μια σκαλιά, δίχως και φιλιά. Απέναντι πείτε του πως πεθαίνω για τα βαριά ματοκλάδα, ματοκλάδα και τα βαριά τα χέρια. Πείτε του πως ξαγρύπνησα γυρεύοντας τα μάτια του, τα μάτια του και τα ζεστά και τα ζεστά του χέρια.
αγοριού απέναντι. Πείτε του πως το θέλω, να μου δει τα μεσάνυχτα, μεσάνυχτα, και δίπλα μου να πέσει, και ως τα ξημερώματα να καίνε τα πατώματα. Τα χάδια του κι εγώ φωτιά, κι εγώ φωτιά στη μέση. Μια θάλασσα τα χάδια του, τα χάδια του κι εγώ φωτιά, κι εγώ φωτιά στη μέση. Μαίρη, αυτό το τραγούδι αισθάνομαι ότι απογείωσε την καριέρα σου. Και αυτό το τραγούδι, άκου περίεργο πράγμα, πριν 1,5 μήνα σε ένα φιλικό λαπτόπ ανακαλύψαμε, έχω πει πολλά τραγούδια, 320.000 κλικ το ένα, 450, 480, 620. Ακόμα και σήμερα. Αυτό το τραγούδι όμως είχε πριν 1,5 μήνα 3 εκατομμύρια κλικ, το πιστεύεις? Για την Ελλάδα είναι φοβερός αριθμός. Είναι φοβερός αριθμός. Λοιπόν, επικοινώνησα με το Ερατό, ένα καινούριο σύλλογο που, για τους τραγουδιστές και τους μουσικούς, και μου είπαν ότι αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ με ηθοποιό ξανά. Ποτέ, ποτέ. Έχει συμβεί μόνο με τραγουδιστές Αλεξίου, Νταλάρα, Καζαντζίδη. Θα μπορούσες να έχεις κάνει μια δεύτερη μεγάλη καριέρα σαν τραγουδίστρια. Άπα. Δεν ξέρω γιατί δεν. Είχα σπουδαίο ηχόχρωμα, ήμουνα μάλλον. Σωστή ήμουνα, δεν νομίζω ότι ήμουν σπουδαία. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος και αυτό το αποδεικνύει η επιτυχία των τραγουδιών. Μόνο στον Καζαντζίδη, ξέρω εγώ, στην Αλεξίου, στον Νταλάρα. Σε ηθοποιό ποτέ. Κανείς το πώς δεν χτύπησε 3 εκατομμύρια κλικ. Δυστυχώς δεν αμείβονται αυτά. Μετά από 2,5-3 χρόνια το YouTube θα μπορέσει να μας δώσει αμοιβές. Μόνο η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Έξω φρενών έγινε. 3 εκατομμύρια κλικ, το σκέφτηκες? Φοβερό. Από 2-3 λεπτά αυτό, να πάρει το τραγούδι είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό το τραγούδι απογείωσε την καριέρα σου και μάλλον κατέστρεψε την προσωπική σου ζωή. Ναι. Μετά άρχισαν όλοι να σε βλέπουν ως αρπακτικό. Ναι, η αρπακτική γυναίκα. Η αρπακτική το θηλυκό, γυναίκα. Ναι. Τρομερό. Το φιχτό θηλυκό, τι κατάρα. Τι κατάρα με ακολουθεί. Από αυτό το τραγούδι, από την εικόνα, ναι, ότι διεκδικείς τον άντρα της, ναι, άλλης, ναι, 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 στην ταινία. Ναι, τον άντρα γενικώς. Που... Η γυναίκα απαγορεύεται να είναι κυνηγός, μόνο ο κύριος. Ναι. Ναι. Που εσύ δεν ήσουν όμως. Επειδή έχω μιλήσει με δεκάδες ηθοποιούς εκείνης της εποχής, μου λένε όλοι ήταν ένα κορίτσι μέσα στο συνέστημα, ένα γλυκό πλάσμα, δεν ήταν καθόλου... Ηλίθιο πλάσμα ήμουν. Καθόλου. Ηλίθιο. Γιατί, γιατί το λες αυτό? Και θεωρείς ότι έκανες λάθη? Ναι, και παραμένω. Στην προσωπική σου ζωή? Όχι, γενικά. Ξέρεις, όταν σε άκουσα σε μια συνέντευξη να λες ότι δεν θυμάμαι ή από τα 35 ή από τα 36 και για 7-8 χρόνια στα ντουζένια σου, στην πιο ωραία σου περίοδο. Στην πιο ωραία μου ηλικία. Ναι, που ήσουν ή σταρ και ή κουκλάρα. Ήσουν μόνη σου. Κατά μόνη. Πώς γίνεται? Από επιλογή, αυστηρή επιλογή, είχα κλονιστεί από κάτι και δεν μπορούσα. Α, είχες κλονιστεί από προηγούμενη σχέση. Να είμαι συντροφευμένη με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Και δεν ήθελες κανέναν δίπλα σου? Κανέναν. Κανέναν. Τρομερό. Τρομερό. Απομόνωση τέλεια. Μήπως και τώρα, 25-26, βέβαια είμαι αρκετά μεγάλη, αλλά ατέλειω τα χρόνια, είμαι μόνη μου και το προτιμώ. Μ' αρέσει. Μπορεί και η απουσία του πατέρα που έφυγε από τα 7 σου χρόνια να έπαιξε ένα ρόλο στη συναισθηματική σου ζωή? Όχι. Να αναζητούσες δηλαδή? Όχι. Το πατρικό πρότυπο. Αντίθετα, έψαχνα πρότυπο, δεν το βρήκα. Έψαχνα πάντα ένα καπετάνιο που λέω, δεν τον βρήκα. Απογοήτευση. Δεν ξέρω γιατί. Είναι τρομερό όμως. Μια γυναίκα που την ονειρευόταν όλη η Ελλάδα. Πολύ μοναξιά. Τρομερό. Πολύ μοναξιά. Πέρασες τόσες βροχές για να έρθεις σε μένα.
παίρνοντας κούφτες με φως να ανοιχτώ. Πέρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα, με στη ζεστή σου αγκαλιά να κρυφτώ. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια, τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Ρώταγα τι φταίει για το στόμα μου που καίει. Τώρα ξέρω πως τα χείλη σου ζητούσα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο της ζωής σου, που είναι ο τρόπος με τον οποίο έχεις βοηθήσει και έχεις αναδείξει νέους ηθοποιούς, τους έχεις στηρίξει, όπως έχεις κάνει και με νέους δημιουργούς και στο νέο ελληνικό σινεμά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει για το πόσο την στήριξες και πόσο τη συμβούλευες στο ξεκίνημά της η Βάσια Παναγοπούλου. Άρα, πάμε να δούμε. Ό,τι και να γίνει, πες πως φταίω εγώ. Μια και δεν βρίσκεται αίτιος, γιατί να τα πολυλογώ. Ό,τι και να γίνει, πες πως φταίω εγώ. Ήταν μια πολύ ευτυχής θεατρική συγκυρία, γιατί σκηνοθέτης μας ήταν ο σπουδαίος Μίνος Βολανάκης. Οπότε κάτω από αυτόν ήμασταν όλοι στρατιώτες. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση θετική ήταν πως η Μαίρη ήταν στρατιώτης μπροστά του. Δηλαδή ακολουθούσε πιστά τις οδηγίες του, ήταν μάθημα ζωής. Δεν ήταν απλά ένα ταξίδι θεατρικό. Γιατί με τη Μαίρη μοιραστήκαμε και πράγματα που ήταν λίγο πιο προσωπικά. Μου έδωσε συμβουλές που τότε δεν τις κατάλαβα, αλλά τις βρήκα μετά μπροστά μου στη ζωή μου. Η Μαίρη Χρονοπούλου ήταν απαιτητική, γιατί έπρεπε να είναι απαιτητική, αλλά όχι απαιτητική παράλογα, και θα έλεγα πως αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση τρομερή ήταν ότι δεν είχε κανένα, μα κανέναν ανταγωνισμό με οποιονδήποτε. Δηλαδή ήταν το ίδιο δοτική με όλα τα μέλη του θεάσου, είτε αυτά ήταν μεγαλύτερα είτε νεότερα. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί όταν συναντάς τέτοιους ανθρώπους, ουσιαστικά στο ξεκίνημά σου, είναι παραδείγματα για τη μετέπειτα πορεία. Μπορεί να το έχουν πλανέψει ακρογιαλιές δεινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατάνε τη δόλια καρδιά. Θέλω να σας πω ότι ο Γιάννης Δαλιανίδης, με τον οποίο εκτός το ότι συνεργαστήκαμε, κάναμε και παρέα μια εποχή, ανέφερε πάντα τη Μαίρη ως σπουδαία ηθοποιό και από τις λίγες ηθοποιούς η οποία δεν στάθηκε αχάριστη. Έτσι ακριβώς το είχε πει. Μου είχε πει δηλαδή ότι, ξέρεις, στην καριέρα μου έχω κάνει πολλούς να είναι στάρ. Η Μαίρη είναι από αυτούς που όχι μόνο το αναγνωρίζουν, αλλά το λένε κιόλας, λένε χρωστάω στο Δαλιανίδη. Και αυτό μου το είπε έχοντας εισπράξει μια μορφή πίκρας από ανθρώπους που δεν το αναγνώρισαν πόσο σημαντικό στάθηκε στην καριέρα τους. Σ' αγαπάω πάρα πολύ και δεν σε έχω ξεχάσει ούτε μία στιγμή. Πολλές φορές έχω θυμηθεί. Να είσαι καλά. Έχω τσεκάρει ότι σε ακολουθεί και στο Instagram η Βάσια Παναγοπούλου. Και εγώ σε ακολουθώ στο Instagram. Αλήθεια, μ' ακολουθείς? Ναι, ναι, και δεν με έχεις ακολουθήσει ακόμη. Έλα. Ναι, σου κάνω παράπονο τώρα. Να πούμε το Instagram. Είμαστε Μαίρη Χρονοπούλου, MARUCHRONOPIO, εγγλέζικα Μαίρη Χρονοπούλου, κολλημένο, όχι χωριστά το Μαίρη από το Χρονοπούλου, κάτω παύλα, official. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι απαντάς σε όλα τα μηνύματα. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Πάντα, σε όλα. Απαντάει σε όλους η Μαίρη Χρονοπούλου. Η σχέση σου με την τηλεόραση, ποια ήταν? Συμπαθητική.
Δεν έκανες όσα πράγματα θα έπρεπε να έχεις έκανα κάνει. Έκανα το επιθύντα. Είχε ένα κόμπλεξ η τηλεόραση, ένα... όχι, όχι. Νομίζω, έκανα με τους ανθρώπους του σινεμά. Είχε συμβολή, με μεγάλη επιτυχία. Μου την... Η πρώτη χούντα μου την έδωσε, η δεύτερη χούντα μου την έκοψε. Έκανα μια άλλη εκπομπή γνώσεων, το μπάσκετ των γνώσεων. Και έκανα και ένα σύριαλ, το οποίο πήγε απρόσμενα καλά. Το «Μάνα είναι μόνο μία». Με την ιδιωτική τηλεόραση. Λίγα ιδιωτική ήταν έτσι. Το «Μάνα είναι μόνο μία». «Μάνα είναι μία» πήγε, παίζαμε την ίδια ώρα με το Φόσκολο και τον καβαλούσαμε την ημέρα προβολής. Πάρα πάρα πολύ καλά πήγε. Εμπορικά. Τώρα καλλιτεχνικά δεν μου έτουσε. Ναι, εκεί μετά θα περίμενε κανείς να σου έχουν κάνει κι άλλες προτάσεις. Πολλές ένα προτάσεις. Ένα στρατιώτης. Ο Τζόνι Καλημέρης και πει ότι δεν έχω αντίθετο. Είναι μεγάλη κυρία και μας έχει φέρει άψογα. Συνεργασία καλή, επιτυχία. Δεν μου έγινε λοιπόν, μεγάλες προτάσεις. Ναι. Θα, δεν τώρα έγιναν, μου γίνεται όχι. Μια πρόταση. Τώρα έχω διαφέρει. Μάθει, θα τα πούμε σε λίγο. Αχα. Θα τα πούμε σε λίγο. Οργανώνεις πολύ ωραία πράγματα. Όχι πάμε, απλά ωραία, θεία. Πάμε να καλησπερίσουμε μια πολύ ταλαντούχα ηθοποιό. Μια ηθοποιό που... υπήρξε δίπλα σου σε αυτή την τηλεοπτική σειρά, το «Μάνα είναι μόνο μία». Αναφέρομαι στην Ναταλία Δραγούμη. Η κόρη μου, ναι. Ήταν η κόρη σου η στη κόρη, σειρά. Η κορούλα. Ναταλία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με αφορμή την εκπομπή σου συναντάω τη Μέρη, τη Μερούλα, έστω και μέσω της τηλεόρασης. Πρέπει να σου πω ότι την αγαπάω πάρα πολύ τη Μέρη. Γεια σου Μέρη. Γεια σου γλυκιά. Και γι' αυτό τη λέω και Μερούλα. Μερούλα. Όσοι με αγαπάνε. Είμαι Μερούλα, πάρα πολύ τυχερή που η Μέρη είναι η τηλεοπτική μου και η καλλιτεχνική μου μητέρα. Ήταν υποστηρικτική, ήταν κοντά σου. Πάρα πολύ Νίκο, πάρα πολύ. Ήτανε φοβερά δοτική, ήτανε, με έκανε να χαλαρώσω, ήτανε και η πρώτη μου δουλειά. Που είχα έτσι ένα track, με είχαν φοβήσει όλοι πριν, πω που θα συνεργαστείς με τη Μέρη. Το αντίθετο, ήταν φοβερά δοτική, μου έδινε συμβουλές, μου έλεγε και τα λάθη μου, δεν ήταν αδιάφορη δηλαδή απέναντι σε αυτό που έκανα εκείνη τη στιγμή. Με φώναζε Ναταλίτσα, έλα πάνω να σου δείξω, με φώναζε το καμαρίνι της και μου έδειχνε τα ρούχα της, με ρωτούσε τι να φορέσει. Ήταν υπέροχη και ειλικρινά, εγώ θέλω να πω ότι νιώθω πάρα πολύ τυχερή, γιατί όσο μεγαλώνω αναγνωρίζω ότι δεν έχω ξανασυναντήσει ηθοποιό με τέτοια έγκλη, δεν το βρήκα ποτέ ξανά αυτό. Έχει γι' αυτό νιώθω τυχερή. Ένα άλλο star quality, μια άλλη ποιότητα λες. Ακριβώς, μια άλλη ποιότητα, ακριβώς. Και θέλω να τις εξομολογηθώ ότι έχω μετανιώσει πάρα πολύ που... τότε την τηλεόραση την έβαλα σε δεύτερη μοίρα και θέλησα να φύγω τη δεύτερη σεζόν. Θεωρούσες τότε ότι πρέπει να αφοσιωθείς στο θέατρο? Θεωρούσα ότι πρέπει να αφοσιωθώ στο θέατρο και υπήρχε για την τηλεόραση μία αίσθηση ότι δεν είναι, ας πούμε, στο επίπεδο του θεάτρου. Και είναι μεγάλο λάθος αυτό, μεγάλο λάθος. Απλώς υπήρχε εκείνη την εποχή, ίσως, ναι, είναι, και ως, ξέρεις, κάποιοι νέοι όταν ξεκινάνε το έχουν αυτό ίσως κάποιες φορές ή τότε, να μην το φέρνω και στο τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Ναταλία για την πολύ όμορφη γεια σου, παρέμβασή σου. Γεια σου γλυκιά μου. Σ' αγαπώ Μέρη, φιλάκια. Εγώ γλυκιά μου. Ευχαριστώ γεια σου. Πολύ Νίκο. Γεια σου, γεια σου. Εμείς ευχαριστούμε αυτήν την τόσο καλή ηθοποιό η οποία τα πηγαίνει και καταπληκτικά όποτε έχει κληθεί να παρουσιάσει και... ναι, άλλου είδους τηλεοπτικές. Είναι δηλαδή είναι εκτός από καλή ηθοποιός, είναι και καλή παρουσιάστρια. Ναι, καλή παρουσιάστρια. Πολύ καλή. Τώρα, είναι η ώρα να συνδεθούμε και να μιλήσουμε με έναν πολύ, πολύ ταλαντούχο σκηνοθέτη, τον δημιουργό του Έτερος Εγώ, τον Σωτήρη Τσαφούλια, ο οποίος μας δίνει την είδηση ότι επίκειται συνεργασία. Καλησπέρα κύριε Τσαφούλια. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Για πείτε μας τι ωραία πράγματα σχεδιάζετε εδώ με τη Μέρη. Με τη Μέρη ό,τι και να σχεδιάσει κανείς είναι ωραίο και μοναδικό. Ετοιμάζουμε μια συνεργασία στον κύκλο του Έτερος Εγώ που ξεκινάμε να γυρίζουμε τώρα το Μάρτιο, που θα έχει τίτλο Νέμεσης. Και θα δούμε τη Μέρη σε ένα πολύ ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό ρόλο που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον.
Φιλοδοξώ και εγώ και εκείνη να τη δούμε όπως δεν την έχουμε ξαναδεί. Για δώστε μας τώρα κάτι, κάτι λίγο παραπάνω πρέπει να μας πείτε. Τι ρόλος θα είναι αυτός, τι χαρακτηριστικά θα έχει. Θα έχει τα χαρακτηριστικά μιας πολύ δυνατής γυναίκας, η οποία ηγείται παλιά μιας εγκληματικής οργάνωσης και παρέδωσε τα σκύπτρα στους νεότερους, οι οποίοι τώρα πρέπει να λογοδοτήσουν απέναντί της για αυτά που συνέβησαν. Πω, σε φοβόντουσαν οι άντρες, τώρα δεν θα σε φοβούνται απλώς, θα φοράνε πανοπλία για να σε πλησιάσουν. Σώψετε το τύρι. Τώρα θέλω να ρωτήσω, κύριε Τσαφούλια, γιατί επιλέξατε για το ρόλο τη Μαίρη Χρονοπούλου. Θέλω να πω, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στο να της κάνετε την πρόταση. Τι σκεφτήκατε, τι βλέπετε σε εκείνη, πώς την έχετε στο μυαλό και στην καρδιά σας. Κοιτάξτε, αρχικά θέλω να σας παρακαλέσω, αν είναι εύκολο, ναι, επειδή είστε ένας άνθρωπος που η παιδεία, το ήθος και η συνέπειά του δίνει κατά τη γνώμη μου το δικαίωμα να μιλάει στον ενικό στους πάντες, χωρίς να τίθεται θέμα σεβασμού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λοιπόν. Κάνατε μεγάλη τιμή να μιλούσατε στον ενικό, κύριε Χατζηνικολάου. Μα ο ενικός είναι το σύνθημά μου. Απλώς δεν έτυχε να έχουμε γνωριστεί ποτέ. Ωραία. Χαίρομαι, Σωτήρη. Χαίρομαι πολύ. Και είμαι και θαυμαστής της δουλειάς σου, οπότε χαίρομαι διπλά. Μόνο που το ακούω αυτό δεν ξέρω τι να πω. Είναι λίγο ιδιαίτερη στιγμή για μένα, γιατί μιλάω με δύο ανθρώπους που θαυμάζω απεριόριστα και τους βλέπω και μπροστά μου, οπότε είμαι κάπως σοκαρισμένος, αν θέλετε. Λοιπόν, αυτά τα προσπερνάμε γρήγορα και μιλάμε για τη Μαίρη τώρα. Ωραία, η Μαίρη Χρονοπούλου. Η Μαίρη Χρονοπούλου είναι ένα απόσπαστο κομμάτι μιας ιστορίας που έχει βάψει με πολύ έντονα χρώματα και μουσικές ολόκληρες δεκαετίες στην περιοδικότητά μας. Είναι ένα πλάσμα άχρονο, για μένα μοναδικό, ένα παιδί στην κυριολεξία που έχει πολύ όρεξη για ζωή, που έχει δίψα για νέες εμπειρίες, που έχει ακρεφνή συναισθήματα και στόχους και πάρα πολύ γενναιόδωρο πλάσμα. Το να φτάσω στο σημείο να της κάνω την πρόταση και να την αποδεχτεί, μπορείτε να φανταστείτε πόσο τιμητικό, πόσο όμορφο είναι και για μένα και για όλη την ομάδα το έτερος εγώ, γιατί είναι μια στιγμή που δεν την περιγράφουν τα λόγια, το να φτάνεις να σκηνοθετήσεις ένα μύθο όπως είναι η Μαίρη Χρονοπούλου, και που το εντυπωσιακό θέλω να πω είναι ότι συνήθιζα να λέω ότι όταν θεωρείς κάποιον άνθρωπο μύθο, καλό είναι να μένεις μακριά του για να γλιτώνεις απογοητεύσεις. Το συγκλονιστικό με τη Μαίρη Χρονοπούλου να τη γνωρίσει κανείς από κοντά, όταν γνωρίσει τη Μαίρη, πέρα από την κυρία Χρονοπούλου, είναι ότι όχι απλά επιβεβαιώνει τον όρο της λέξης του μύθου, αλλά τον ξεπερνά. Πολύ ωραία λόγια. Πολύ ωραία λόγια. Πολύ χαρούμενη νιώθω ότι είσαι, Μαίρη, που επιστρέφεις. Είμαι συγκινημένη απερίγραφτα. Και είσαι και πολύ τυχερή. Γιατί την επιστροφή σου την κάνεις με έναν σύγχρονο δημιουργό εξαιρετικό. Εύχομαι και στους δυο σας να έχετε πολύ μεγάλη επιτυχία. Εννοείται ότι περιμένουμε με χαρά και με αγωνία να δούμε αυτό το πάντρεμα το καλλιτεχνικό, που πιστεύω ότι θα αποδώσει πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να του πω ότι είμαι πολύ τυχερή που τον γνώρισα, απλά. Είναι το πιο δοτικό πλάσμα που γνώρισα στη ζωή μου. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Σωτήρη Τσαφούλια. Ευχαριστούμε πολύ για την Μαίρη μου, την αγάπη μου. Σ' αγαπώ. Και εγώ πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε δύο ακόμη. Θέλω να συνέλθω. Πιάσει λίγο νεράκι να συνέλθεις. Θα έχεις και το χρόνο, γιατί θα πάμε σε βίντεο τώρα. Ο Σωτήρης είναι ό,τι πιο γενναιόδωρο γνώρισα στη ζωή μου. Τα έχω χάσει. Ήμουν με το στόμα ανοιχτό. Έχω πάθει πλάκα. Λοιπόν, δύο εξαιρετικοί φίλοι σου, συνάδελφοί σου, που σε αγαπούν, σε θεωρούν οικογένειά τους. Μιλώ για τον Μάκη Δελαπόρτα και για τον Σπύρο Μπιμπίλα. Πάμε να τους ακούσουμε. Τι συμβαίνει, αγοράκι? Τι να συμβαίνει, μαντάμ? Έλενα με λένε. Είπαν? Τι λοιπόν, μαντάμ, Έλενα? Είπαμε όχι, μαντάμ. Μαντάμ δεν είσαι. Μ' αρέσει η αφέλειά σου. Εγώ για τη Μαίρη θα πω πως είναι η ζωντανή χρονογέφυρα με το σινεμά του 60, και επίσης εκείνο που τη διακρίνει και τη διέκρινε είναι το ότι
Έπαιξε από κομμωδία, musical μέχρι και δράμα στον κινηματογράφο και στο θέατρο και σφράγισε τους ρόλους της πάντα με μία γαλατική ευγένεια, θα μπορούσα να πω, και μία αριστοκρατική φινέτσα. Είναι οδηγός ζωής. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που παρά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη ζωή της, έδωσε τέτοιες μάχες και έχει μείνει αλόβητη, έχει μείνει ένα πνεύμα οξυνταρκές και μέσα στο χιούμορ, μέσα στη χαρά της ζωής, είναι μάθημα για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο για εμάς τους ηθοποιούς, πέρα από το μεγάλο της ταλέντο, πέρα από το ότι έχει διακριθεί μέσα στη δουλειά με κάθε τρόπο, για μας είναι μάθημα ακόμα και το πώς παίζει. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένος γιατί ερχόταν και με έβλεπε και στο θέατρο, αγαπούσε τους νέους και νομίζω ότι πρωτοσυναντηθήκαμε σε διαδήλωση. Όταν ήταν μπροστά-μπροστά, γιατί τότε οι πολύ σημαντικοί ηθοποιοί ήταν μπροστά στις διαδηλώσεις και διεκδικούσαν τα δικαιώματα των ηθοποιών, και σε μια τέτοια διαδήλωση, μερούλα μου, εγώ ήμουν δίπλα σου και το θυμάσαι. Σου άργησα, Παύλο μου, λυπάμαι, αλλά δεν φταίω εγώ. Και πώς ήρθα, δηλαδή, άστα. Μα τι, συνέβη τίποτα? Όχι, όχι, τίποτα το σοβαρό. Άλλωστε και να αργήσει καμιά φορά, έτσι, αλλά δεν χαλάσε ο κόσμος. Πολυσχηδής και πολύμορφη προσωπικότητα η Μαίρη, ήταν πάντα μια φύση δυναμική, ασυμβίβαστη και δεν έπαιξε ποτέ με κανέναν συμβατικό όρο το παιχνίδι της δημοσιότητας που θα μπορούσε κάλλιστα. Μισεί επίσης τις ταμπέλες, τα στερεότυπα και από ό,τι ξέρω και τις προκαταλήψεις. Σήμερα βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των φώτων. Όχι μόνο για τα καλλιτεχνικά της σχέδια που προφανώς έχει, αλλά για το πολύ σημαντικό μήνυμα ζωής και αισιοδοξίας που περνάει η ίδια, γιατί η ίδια πιστεύει πως όσο ο Θεός μας δίνει μέρες και ζούμε, έχουμε ιερή υποχρέωση να αισιοδοξούμε και να χαμογελάμε στη ζωή. Αδειμονώ να συνεργαστούμε, γιατί ξέρετε ότι η Μαίρη θα μετάσχει στο έτερος εγώ. Δεν έχω δουλέψει ποτέ με τη Μαίρη, αλλά τη νιώθω ότι είναι ένας άνθρωπος της ζωής μου, είναι η οικογένειά μου. Όταν πηγαίνουμε στο σπίτι της, που πραγματικά σε ευχαριστούμε γιατί περνάμε υπέροχα, που μαγειρεύει, που φτιάχνει όλα αυτά, είναι σε ένα κλίμα τόσο ωραίο οικογενειακό που νιώθεις μια ασφάλεια. Κυρία, οι διευθυντές. Κυρία, ακούσατε? Πάσε και έρχομαι. Μάλιστα. Μερούλα μου, ξέρεις ότι θα σ' αγαπώ πάντα και πραγματικά αυτό το όνειρο της ζωής που είχα από τόσο τα παιδάκι, καλά δεν έχουμε και τεράστια διαφορά ηλικίας βέβαια, θέλω να πραγματοποιηθεί. Θέλω να δουλέψω μαζί σου στο σινεμά και μακάρι και στο θέατρο. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να την ευχαριστήσω και δημόσια για την αγάπη της, τη φιλία της, την αφοσίωσή της, αλλά και την εμπιστοσύνη της. Μαίρη μου, σ' αγαπώ και θα σ' αγαπώ για πάντα. Όταν επιστρέψουμε μετά από μια μικρή διακοπή, θα σε ρωτήσω, Μαίρη, και για τις άλλες στάρ του ελληνικού σινεμά. Δεν σε ρώτησα. Για ποιες? Να πεις μια γνώμη για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, για την Τζέννη Καρέζη, για τη Ζωή Λάσκαρη. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Έκλαψα χτες σαν μέτρησα τις πίκρες της ψυχής μου. Εσύ δεν ήσουν πλάι μου, αστέρι της ζωής μου. Εσύ δεν ήσουν πλάι μου, αστέρι της ζωής χτες σαν μέτρησα τις νύχτες που με μόνη, τις νύχτες που ξαναζητώ κι ο πόνος με καρπώνει.
Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με την κυρία Μαίρη Χρονοπούλου. Πρέπει να σας πω ότι τα καλύτερα μου τα λέει όταν δεν ακούτε. Επίσης πρέπει να σας πω ότι η φωνή της παραμένει όπως ήταν τότε. Σε 2-3 βίντεο τραγουδούσε μαζί με το τραγούδι. Μα ακούγες? Ε, βέβαια, σ' άκουγα και η φωνή σου. Ακούγαν και ο κόσμος. Όχι, άκουγε, δεν σε άκουγε. Ο κόσμος δυστυχώς. Γιατί η φωνή σου παραμένει εξαιρετική. Έχει παίξει το τραγούδι σημαντικό ρόλο στις ταινίες σου. Και μ' αρέσει το τραγούδι. Και σ' αρέσει. Τραγουδάς πολύ ωραία. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω για τις άλλες στάρ της εποχής του Φίνου. Της εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και πώς ήταν οι σχέσεις, αν υπήρχε ανταγωνισμός, αν υπήρχε ηλεκτρισμός. Κανένας. Πώς ήταν η Αλίκη? Η Αλίκη ήταν πολύ καλό παιδί. Και πολύ ταλαντούχα ηθοποιός, το πιστεύω. Δεν ήταν ανταγωνιστική? Όχι. Δεν το ένιωσες εσύ? Δεν το ένιωσα εγώ ποτέ. Δεν το ένιωσες εσύ. Όχι. Η Τζέννη? Δεν είχα καμία επαφή μαζί της, ούτε καλλιτεχνική, ούτε σαν παρέα. Δεν έτυχε να βρεθείτε μαζί. Όχι. Δεν είχα γνώμη γι' αυτή. Ζωή Λάσκαρη? Πολύ γλυκό μωρό ήταν. Ξέρω, από μωρό ήταν, από μωρό. Ένα ροδαλό, καλό μωρό. Ένα παιδί. Πάντως η στάρ που γέννησε το ελληνικό σινεμά είναι μεγαλύτερη. Το έλεγε ο Φρέντι αυτό. Ξέρεις τι έλεγε ο Φρέντι? Όλοι κόσμος. Ο Φρέντι Γερμανός έλεγε ότι τα στάρ, δεν έλεγε η στάρ, τα στάρ, δηλαδή τα αστέρια του ελληνικού σινεμά, είναι τόσο μεγάλα όσο μεγάλη ήταν η οθόνη στην οποία εμφανίζονταν. Ενώ τα στάρ της τηλεόρασης είναι σε μέγεθος γραμματοσύμου. Όσο δηλαδή μικρή είναι η οθόνη της τηλεόρασης. Και μικρή και τζάμπα το χειρότερο. Δες εδώ τι σου έχω, τι φωτογραφία σου έχω με το Φρέντι. Αγαπημένο. Φοβερή φωτογραφία. Φοβερός παιδικός μου. Τι παιδί. Με το Φρέντι Γερμανό. Δεν σου λείπει? Φοβερός. Εμένα λείπει. Μου λείπει πολύ και γιατί ήταν φίλος μου και κουμπάρος μου. Και με έναν πολύ αγαπημένο φίλο. Το μεγάλο μου γιο και μου λείπει πολύ. Μου λείπει το χιούμορ του κυρίως. Αυτό το βιτριολικό, αλλά και η ιδιωτικότητα. Εκείνη την τριφεράδη προσφορά. Πω τι παιδί. Τα ρούχα όλα αυτά που βλέπω στις ταινίες, τα έχεις ή τα έχεις μοιράσει? Τα μοίρασες όλα. Στις τρανς. Όπως στις τρανς. Ναι, στις τρανς, γιατί βγάλαν το ψωμί τους με αυτά. Ήμουνα και μεγαλώσαμε, τους φορούσαν τα ρούχα. Ναι, στα σοου που κάνουν. Ναι, στα σοου. Είναι αλήθεια ότι έχεις δώσει όλη σου την περιουσία στο χαμόγελο του παιδιού? Αχ, μην το συζητάμε αυτό. Ναι, αλήθεια. Είναι φοβερό αυτό. Δεν θέλω να έχω τίποτα. Είναι δεν φοβερό. Θέλω, δεν χρειάζομαι τίποτα. Και πολύ σπάνιο αυτό. Επιβεβαιώνει τη λέξη που είπε ο Γιάννης Βογιατζής για σένα. Τη λέξη ψυχούλα. Επιβεβαιώνει τη λέξη ψυχούλα. Αγαπούσα πάντα πολύ τα παιδιά. Παθολογικά τα αγαπούσα. Πολύ λιγότερο μπορούσα να κάνω, μιας και δεν έκανα. Παιδιά ήταν να τα δώσω. Τώρα πώς θα νιώσεις ακούγοντας ότι ένας από τους πολύ δυνατούς σκηνοθέτες του νεότερου ελληνικού σινεμά δηλώνει η Μαίρη Χρονοπούλου είναι ο λόγος που έγινε σκηνοθέτης? Είναι αλήθεια αυτό. Έγινε το λέει ο Χάρης Παπαδόπουλος. Από για παιδί σένα. Είναι και αλήθεια. Θα δούμε τι λέει επίσης για σένα μια πολύ σημαντική συνθέτης που έχει ντύσει με τις υπέροχες μελωδίες της μερικές από τις ωραιότερες ταινίες του σύγχρονου ελληνικού σινεμά. Μιλώ για την Ευανθία Ρεμπούτση. Η αγαπημένη μου φιλενάδα, η λατρεμένη μου φίλη. Άραγε, πώς σας φάνηκα? Μετά από τόσο καιρό θα πρέπει να ήμουν μάλλον αδέξια. Έγινα σκηνοθέτης για να κάνω ταινία με τη Μαίρη. Αυτό δεν το έχω πει ποτέ. Έτσι λοιπόν συναντήθηκα μαζί της τη δεκαετία του 80, μέσα 80, στις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Ταξίδι στα Κύθυρα. Κάνατε την επανάσταση, ανεβήκατε στο βουνό, πολεμήσατε, φύγατε. Γιατί γύρισες τώρα? Τι ήρθες να κάνεις? Όταν ήρθε στο γύρισμα, στη Φλόρινα, στην Έντασα, δεν ξέρω που ήταν, και έφερε ας πούμε όλα τα ρούχα της, γούνες, παλτά, ένα πράγμα απίστευτο, και έβαλε όλο το συνεργείο να κουβαλάει τα ρούχα, ας πούμε, σαν χορογραφία. Και ο Αγγελόπουλος λέει: τι είναι αυτό, λέει, το πράγμα? Και έπεσε γέλιο, ας πούμε, με την. Αλλά ήταν πάρα πολύ τακτική και πάρα πολύ υπεύθυνη σε αυτό που έκανε. Συμμετέχει στο ρόλο, στο κείμενο, έχει άποψη? Δεν δέχεται πάντα τους ρόλους. Είναι επιλεκτική και πρέπει να την πείσεις γι' αυτό. Πρέπει δηλαδή, ακόμα και σε μια σκηνή, εάν δεν πείθεται, πρέπει να είσαι προσεκτικός, να της δώσεις να καταλάβει. Εάν το καταλάβει, ταυτίζεται μαζί σου, δίνει ιδέες, καταρχήν δεν θέλει να λέει πάρα πολλά λόγια.
παίρνει το κείμενο και σβήνει φράσεις, προτάσεις και το μικραίνει. Δεν είναι δηλαδή από τους ηθοποιούς που λέει βάλε μου και άλλα λόγια. Όχι. Και βοηθάει το σκηνοθέτη γιατί αυτό που λέει τις περισσότερες φορές είναι σωστό. Της εύχομαι να είναι γερή και δυνατή, να έχει πάντα έμπνευση, υγεία και την αγαπώ πάρα πολύ. He may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Είναι μια πολύ καλή φίλη εδώ και πολλά χρόνια και γνωριστήκαμε σε κάποια γυρίσματα. Βρεθήκαμε στο στούντιο να γράψουμε τραγούδι, να το μάθει. Υπήρχε μια χημεία που αυτή η χημεία κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Είναι σαν να κάνεις παρέα με μια νεαρή κοπέλα. Και αυτό έτσι με έφτιαχνε, πώς το, με έφτιαχνε και με γέμιζε. Θυμάμαι ένα βράδυ που είχαμε καθίσει εδώ στο σπίτι μέχρι αργά. Μάλλον κοιμήθηκε εδώ, τι μέχρι αργά, γιατί μας πήρε το πρωί. Και ακούγαμε μουσικές, είχαμε βάλει έτσι, κάποια κομμάτια κλασικά, Μπαχ, Ροσίνι, Βέρντι. Βάζοντας να ακούσουμε το Σάρλς Ναβούρ, άρχισε τραγούδισε γαλλικά, γιατί ξέρει πάρα πολύ γαλλικά, πολύ καλά γαλλικά. Πάντα την έβλεπα να ήταν μια στάρα του γαλλικού κινηματογράφου, θα της πήγαινε πάρα πολύ. Έχει μια ελευθερία λόγου τρομερή και δεν καταλαβαίνει τίποτα, θα στα πει έτσι πως είναι. Είναι πολύ large, φιλότιμη, κοινωνική, είναι αληθινή και την αγαπώ πολύ. Θέλω να είναι πάντα καλά, να την έχει ο Θεός πάντα καλά. Την αβανθίζω με τη γλυκοπαιδίτικα. Αυτή δεν κόβεται. Θαύμα είναι. Πες μου για τους αυτοσχεδιασμούς. Είμαι παιδί του σκηνοθέτη. Ακολουθώ το σκηνοθέτη μου πάντα. Στο σινεμά. Ούτε στο σινεμά. Ούτε. Ήσουνα by the book. Ναι. Στην κεραία, στο κείμενο. Στο point. Αποκλείεται να αυτοσχεδιάσω. Θέλω οργανωμένα πράγματα, προσεγμένα, μαθημένα, σωστά και σοφά. Σε έβλεπα δίπλα στον Κατράκη, να βλέπω εδώ τη φωτογραφία. Δασκαλός. Τι ηθοποιός αυτός. Δασκαλός μεγάλος. Μεγάλη σου τύχη που έπαιξες με ογκόλιθους του ελληνικού σινεμά και του θεάτρου. Με έβαλε πλάι του από την αρχή, όταν πήγα και τα ταμπέλα θεάτρου. Νεαρή ηθοποιός. Ελληνικό λαϊκό θέατρο, ο Μάνος Κατράκης, Μαίρη Χρονοπούλου. Λέω πλάι σου, Μανώλη. Μου λέει αφού είσαι μεγαλύτερο ρόλο από μένα. Τόσο γενναιότερος και πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά στην αρχή άκουσα τα σχόλιανά μου βέβαια. Το τι με έβρισε, το τι με προπυλάκησε, το τι με... Για να μάθω. Μου έμαθα πολλά πράγματα. Καλός δάσκαλος. Πολύ καλός δάσκαλος. Θα ακούσουμε τώρα δύο δημοσιογράφους να μιλούν για σένα. Φώτισε το πρόσωπό σου, δύο φίλους σου αγαπημένους. Μιλώ για τον Θανάση Λάλα και τον Αντώνη Μποσκοίτη. Ο Θανάσης Λάλας πια εκτός από δημοσιογράφος είναι και ένας εξαιρετικός ζωγράφος που πραγματικά σκίζει στο καινούριο χώρο. Ο πιο ευπόλυτος ζωγράφος του κόσμου. Ο πιο ευπόλυτος ζωγράφος, όπως το λες. Έκανε μια έκθεση στην Κύπρο, σε 6 ώρες είχαν sold out, φύγαν όλοι οι πίνακες και ήρθε στην Αθήνα και έφερε κι άλλους και ξαναγέμισε την αίθουσα. Ζωγραφίζει εκπληκτικά. Σαν ένα κρυφτάκι. Φοβερός, φοβερός. Πώς κατάλαβε το ταλέντο αυτό τόσο αργά, έπρεπε να το έχει καταλάβει νωρίτερα. Βέβαια, εγώ τον θυμάμαι πάντα να σκιτσάρει στα τετράδια του με το πενάκι του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λένε για σένα. Λένε φοβερά πράγματα. Ναι. Ο Μποσκοίτης λέει η Χρονοπούλου έχει κάνει το χρόνο με τα κρεμμυδάκια. Ο Λάλας λέει έλεγα ότι αν βρεθώ με μια τέτοια γυναίκα θα αλλάξει η ζωή μου. Υπάρχει κάπου ένα παιδί που εμένα περιμένει. Μαίρη Χρονοπούλου δεν ήταν μία από όλες αυτές που βλέπαμε στον ελληνικό κινηματογράφο και μεγαλώναμε και εμείς σιγά σιγά μαζί της. Ήταν για μας και σεξ σύμπολ, ήταν για μας, ας πούμε, δηλαδή ήταν η γυναίκα η οποία πιστεύαμε ότι θα μας απελευθερώσει όταν ήμασταν μικροί. Ταυτόχρονα ήταν η κυρία, ήταν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα γυναίκα, αλλά ήταν και, είχε και κάτι το αλήτικο. Είχε κάτι το περίεργο, ας πούμε, δηλαδή κάτι που σου επιφύλασε πάντα εκπλήξεις. Έλεγες ότι αν βρεθώ με μια τέτοια γυναίκα θα είναι η ζωή μου, ας πούμε, τελείως διαφορετική. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, το βαρύ πυροβολικό του λαϊκού τραγουδιού. Έχει κάτι από αυτούς τους στάρ του Hollywood. Τι θέλω να πω, όχι τη λάμψη που λέμε και όλα αυτά τα οποία τα έχει έτσι κι αλλιώς. Έχει μια ευκολία να μιλήσει
την ώρα που τη συναντάς, αυτή την αίσθηση έχω, την ώρα που να μιλήσει για πράγματα τα οποία ως συνήθως οι άνθρωποι αποφεύγουν για να μην χαλάσουν την εικόνα τους. Είναι έτοιμη να τσαλακωθεί προκειμένου να πιάσει τη ζωή από το λαιμό και να την πάει κάπου, ας πούμε. Δεν κομπλάρει. Αυτή την αίσθηση μου δίνει η Χρονοπούλου. Μου δίνει η Χρονοπούλου ενός χορτασμένου ανθρώπου από όλες τις απόψεις. Είναι πολύ σύγχρονο άτομο. Είναι σημερινή γυναίκα η Χρονοπούλου και είναι σημερινή γυναίκα όταν έζησε στο παρελθόν μας που ήταν διαφορετικές οι γυναίκες και ήταν τότε σύγχρονη γυναίκα. Ήταν σημερινή γυναίκα τότε. Πώς μπορούσα να αντισταθώ στα λόγια σου, στα τόσο όμορφα σου λόγια. Τις τρίχες. Έλα, σε παρακαλώ, μην την ξαναπείς αυτή τη λέξη. Εσύ την είπες. Μα για να σε δοκιμάσω ήταν ο μόνος τρόπος. Όλα έγιναν με ένα τηλεφώνημα του κοινού μας φίλου, του Στέφανου Κορκολή. Ο Στέφανος μου λέει θέλει στη Μέρη για συνέντευξη, επί τόπου της τηλεφωνεί. Μιλάω με τη Μέρη και έτσι την επόμενη μέρα βρέθηκα σπίτι της. Είχα ένα δέος, είχα να κάνω με μια γυναίκα καθαρά διανοούμενη, αυτό το φανέρωσε και η μετέπειτα πορεία της στον κινηματογράφο. Το κέφι της και αυτή η τρομερή συσσόρευση γνώσεων και το πόσο μέσα στο σήμερα είναι. Όπως έχω γράψει χαρακτηριστικά, η Μαίρη Χρονοπούλου δεν τα έχει καλά με τον χρόνο. Τον έχει βάλει κάτω και τον έχει κάνει με τα κρεμμυδάκια. Του αγοριού απέναντι, πείτε του πώς το θέλω, να μου έρθει τα μεσάνυχτα, μεσάνυχτα, και δίπλα μου να πέσει. Θέλω να της πω ότι την αγαπώ πάρα πολύ. Θέλω να είναι πάντα καλά και να διατηρεί αυτό το αστήρευτο χιούμορ της. Γιατί με τη Μέρη γελάμε πολύ, μα πάρα πολύ όμως. Νίκο, άκου, πρέπει να τη βάλεις να τραγουδήσει. Νομίζω ότι τραγουδάει καταπληκτικά ακόμα και σήμερα. Ανατριχιάζω και μόνο που θα τη δω. Και θέλω πάρα μα πάρα πολύ του αγοριού απέναντι. Εντάξει, το αγόρι απέναντι είμαι εγώ, έτσι. Εσύ μετά άλλο τραγούδι. Του αγοριού απέναντι, πείτε του πως πεθαίνω. Μέρη δικό σου. Για τα βαριά ματοκλάδα, ματοκλάδα, και τα βαριά τα χέρια. Καλά, αυτός τώρα σοβαρά θέλει να σε βάλω να τραγουδήσεις σε εκείνον ενώ είμαι εγώ απέναντί σου. Ναι. Πώς την έχει δει? Το αγόρι απέναντι. Πώς το έχει δει? Το έχει δει το αγόρι απέναντι. Ζήτησε να είναι το αγόρι. Οι δημοσιογράφοι σου έχουν φερθεί καλά? Άψογα. Άψογα. Βέβαια μια εποχή και... όταν ήσουν νέα σε είχαν τρελάνει οι εφημερίδες με την προσωπική σου ζωή. Όχι. Εσύ όχι, η ίδια μου έχεις πει. Όχι κακόγουστα. Εσύ η ίδια μου έχεις πει ότι σου έχουν αποδώσει καμιά εκατοστή έρωτες που δεν υπήρξαν ποτέ. Όχι μόνο οι δημοσιογράφοι, όλη η κοινωνία. Μα πέτωσε εραστές ονοκάστρια αριθμός. Που δεν υπήρξαν. Ποτέ. Δεν τους γνώριζα καν. Αυτό έχει συμβεί. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Γενικά όμως έχουν δείξει σεβασμό απέναντί σου. Ναι. Και στις συνεντεύξεις και στα άρθρα και στις κριτικές. Οι κριτικές. Και εποχή κριτικών Βαρίκας, ναι, ναι. Αλκαθρίλα, Χουρμούζος και τέτοια κριτική. Ζόρικη κριτική, βαριές πένες. Βαριές πένες, τα σήκωρες. Όχι, τα έχω καλά με τον τύπο. Αν γύριζες πίσω το χρόνο, τι θα άλλαζες στην πορεία σου, στη διαδρομή σου? Νομίζω τίποτα. Τα ίδια λάθη θα ξανά έκανα και τα... την πεπατημένη. Ονειρεύεσαι ακόμη? Πολύ. Δυστυχώς πολύ. Γιατί δυστυχώς? Δεν είναι ωραίο, δεν σου δίνει η ζωή αυτό? Δεν επιτρέπεται πια ίσως. Πάντως εδώ από το κοντρόλ μου λένε έχει δίκιο ο Λάλας. Κατέστρεψε την έκπληξη που σου είπε να κάνει στους τηλεθέατες. Απέναντι, είτε πόσο θέλω. Τι ωραίο τραγούδι. Υπέροχο τραγούδι. 3 εκατομμύρια. Αγαπάς το ραδιόφωνο? Πολύ. Τρελαίνω. Τρελαίνω. Κάνω πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Έχω πάθος με το ραδιόφωνο. Δεν είναι του φτωχού τα αρνή το ραδιόφωνο? Είναι. Του είναι. Φτωχού τα αρνή. Συντροφιά του... επικοινωνία. Συντροφιά του νυχτοφύλακα, συντροφιά της νυχτερινής νοσηλεύτριας, συντροφιά του Νταλικέρη που καταπούν χιλιόμετρα. Ο Νταλικέρης με στη μοναξιά της Νταλίκας ακούει ραδιόφωνο. Λοιπόν, θα δεσμευτείς ότι θα έρθεις ένα βράδυ. Ναι. Να κάνουμε μαζί εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ως τέλειο. Να βάλουμε ωραία τραγούδια μαζί. Ως ψώνιο. Καζαντζίδι. Ό,τι θέλεις πάνω θα βάλουμε. Εσύ θα διαλέξεις τα τραγούδια. Το Θεό πάνω. Θα συζητήσουμε, θα δεχόμαστε και αφιερώσεις. Έκτακτα. Λοιπόν, ανοιχτή γραμμή με το κοινό. Έκτακτα. Κλείνουμε. Θέλω από την καρδιά μου να σε ευχαριστήσω για
τις υπέροχες στιγμές που έχεις δώσει σε όλους μας. Και στο σινεμά και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Κυρίως όμως θέλω να σε ευχαριστήσω για την ενέργεια που διαθέτεις, διότι ξέρω ότι με αυτήν θα μας δώσεις και άλλες υπέροχες στιγμές τα επόμενα χρόνια. Νικόλα, σε αγαπάμε πολύ. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε αγαπάμε πολύ. Πάντα για όλα. Γεια. Καλό ξημέρωμα. Είμαι γυναίκα του γλέτσου και δεν υπολογίζω. Έτσι τον βρίσκω τον καιρό, έτσι τον αρμενίζω. Με νοιάζει δεν ρωτάω η ζωή τι θα μου φέρει. Στο να χέρι το τσιγάρο, στο άλλο χέρι το μπεγλέρι. Στο ένα χέρι το τσιγάρο, στ' άλλο χέρι το μπεβλέρι.